Η κυρία Σοφία Αγγελίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τους συλλόγους πανεπιστημιακών μουσικών. Δεν εκπροσωπώ μόνο τον σύλλογό μου, δηλαδή. Αξιότιμα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Οι μουσικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στις οποίες εκπροσωπούν οι σύλλογοί μας, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους αναφορικά με την παράγραφο 4, περίπτωση Γ, και την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του υποσυζήτηση σχεδίου νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν με την πρόβλεψη διορισμού εκπαιδευτικών με ορισμένη προϋπηρεσία και τους αυθαίρετα λεγόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 μουσικής. Από το 1985 και εντεύθεν έχουν ιδρυθεί 4 πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών και 3 ανώτατα μουσικά τεχνολογικά ιδρύματα, τα οποία παράγουν εκπαιδευτικό δυναμικό που σήμερα επαρκεί τόσο σε αριθμό όσο και σε προσόντα για τη στελέχωση της δημόσιας μουσικής παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημιακών τμήματων έχει διευρυνθεί σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό τόσο στα γενικά σχολεία όσο και σε όλες τις ειδικεύσεις οργάνων των μουσικών σχολείων. Κατά αναλογία λοιπόν με τους υπολείπους κλάδους εκπαιδευτικών, φιλολόγους, μαθηματικούς και άλλους, οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία διορισμού εκπαιδευτικών μουσικής θα πρέπει να αφορά μόνο τους μουσικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ16 μουσικής. Η κατά τον νόμο 3475 του 2006, προσδιοριζόμενη αυθαίρετα ως εκπαιδευτική κλάδου ΤΕ16 μουσικής, είναι κάτοχη τίτλων σπουδών χορηγούμενων ανεξέλεγκτα στη συντριπτική τους πλειοψηφία από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οδεία και μουσικές σχολές, που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά στο Υπουργείο Πολιτισμού, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ενταχθούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Επί της ουσίας, οι προσδιοριζόμενοι ως ΤΕ16 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς πανεπιστημιακή κατάρτιση στο γνωστικό τους αντικείμενο, γεγονός που τους καθιστά ακατάλληλους για τη δημόσια γενική εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι και τα μουσικά σχολεία είναι σχολεία γενικής παιδείας με εμπλουτισμένο κορμό μουσικών μαθημάτων και όχι επαγγελματικά λύκεια. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τον νόμο 1566 του 1985, βασικό προσόν για το διορισμό εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση είναι πτυχίο ΑΕΗ καθηγητική σχολή. Η δε θέσπιση του τίτλου παιδαγωγικών σπουδών διάρκεια μόλις 3 μηνών από την ΑΣΠΕΤΕ, ως τυπικού προσόντος διορισμού για το συγκεκριμένο κλάδο, σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανή να ισοσταθμίσει τις ανώτατες σπουδές στο αντικείμενο της μουσικής, καθώς και τη μουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση που αποκτάται στα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, στα άρθρα 4, 1 και 4, αφού διορίζονται σε θέσεις καθηγητών μουσικής άτομα που δεν είναι πτυχίου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ορισμός του πανεπιστημιακού πτυχίου είναι ζήτημα ισονομίας μεταξύ των κλάδων των εκπαιδευτικών. Η αρχή της ισότητας παραβιάζεται και για τους ίδιους τους μαθητές, αφού κάποιοι από αυτούς θα έχουν ως καθηγητές πτυχιούχους ΑΕΗ και κάποιοι άλλοι όχι, προσλαμβάνοντας έτσι διαφορετικής ποιότητας μουσική παιδεία. Επίσης, καταστρατηγείται το άρθρο 16 του Συντάγματος, που αναφέρει σαφώς πως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτοί που φοίτησαν σε δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα για όλους τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών και ειδικότερα ειδικοτήτων καθηγητικών σχολών, επιβάλλεται η υποδιορισμό εκπαιδευτική να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτού του είδους τις ρυθμίσεις, αναγνωρίζεται εμέσως πλην σαφώς ως ανώτατη και την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, χωρίς ακόμη να έχει επίσημα τροποποιηθεί το άρθρο 16. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αναβάθμιση της μουσικής παιδείας στη χώρα μας, όταν με τέτοιου είδους διατάξεις διορίζονται ιδιώτες χωρίς πτυχίο ΑΕΗ προκειμένου να διδάξουν μουσική στη δημόσια εκπαίδευση? Αυτό που δυστυχώς συμπεραίνουμε είναι ότι το ΙΠΕΠΘ σκοπεύει να διατηρήσει την ερμαφρόδιτη πρακτική στελέχωσης της δημόσιας μουσικής παιδείας που εφάρμοζε μέχρι σήμερα, εξισώνοντας για μία ακόμη φορά τους μουσικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με άτομα που δεν διαθέτουν ανώτατο τίτλο σπουδών στο αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν. Υπενθυμίζουμε ότι προδιετίας το ΙΠΕΠΘ καταστρατήγησε κάθε πνεύμα αξιοκρατίας, συνταγματικότητας και ισονομίας, πραγματοποιώντας διορισμούς εκπαιδευτικών μουσικής χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο μουσικών σπουδών και με μοναδικό προσόν τους 30 μήνες προϋπηρεσίας. Προκειμένου να υπερβεί τα τυπικά αλλά και απολύτως ουσιαστικά κολλήματα, το ΙΠΕΠΘ απέδωσε με το νόμο 3475 του 2006 το χαρακτηρισμό ΠΕ16 σε κατόχους οδιακών τίτλων με προϋπηρεσία, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι κατά αυτόν τον τρόπο, έμεσα αλλά ουσιοδός, αναγνώρισε ως πανεπιστημιακά ιδρύματα τα χιλιάδες ιδιωτικά και κερδοσκοπικά οδεία που λειτουργούν ανά την επικράτεια. Ταυτόχρονα, απέδωσε στους κατόχους οδιακών τίτλων χωρίς προϋπηρεσία το χαρακτηρισμό ΤΕ16, αναγνωρίζοντας τους έτσι ως ισότιμους των πτυχιούχων ΑΤΕΗ.
Σημειωτέων δε ότι για αυτή τη σκανδαλώδη και επιζήμια για τη δημόσια μουσική παιδεία πράξη, οι σύλλογοι αποφύτων των ΑΕΗ μουσικής έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Να προσθέσουμε επίσης ότι είμαστε αντίθετοι με το διορισμό των εμπειροτεχνών μουσικών, αφού οι απόφοιτοι του ΤΕΗ Άρτας, που σύμφωνα με τον νόμο 3475 του 2006 καλούνται ΠΕ1602, αρκούν να στελεχώσουν τα μουσικά σχολεία στο μάθημα της παραδοσιακής μουσικής. Τονίζουμε ότι οι σύλλογοι αποφύτων τμήματων μουσικών σπουδών δεν παραγνωρίζουν την προσφορά των οδείων και των μουσικών σχολών στη μουσική ζωή της χώρας. Ωστόσο, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές πως είναι άλλο η παραγωγή μουσικών, ακόμη και άρτια καταρτισμένων μουσικών, και άλλο η παραγωγή εκπαιδευτικών μουσικών, δυνατότητα που μόνο τα πανεπιστημιακά τμήματα διαθέτουν. Ως σύλλογοι αποφύτων ΑΕΗ μουσικής και μετά από τα παραπάνω, για τη βελτίωση του σχεδίου νόμου σας καλούμε. Πρώτον, να αποσύρετε την παράγραφο 5 του άρθρου 5, που αναφέρει ότι οι διατάξεις του 30μηνου και του 24μηνου εφαρμόζονται και για τους απόφοιτους οδείων που αυθαίρετα ονομάζονται ΤΑΦΕ16. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του επίμαχου σχεδίου νόμου θα πρέπει να αφορούν άτομα που έχουν τα πλήρη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τις θέσεις που προορίζονται να καλύψουν, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις άλλες ειδικότητες, αλλά δεν συμβαίνει με την κατηγορία των μουσικών. Τέλος, καλούμε να ψηφίσετε την πλήρη κατάργηση της παραγράφου 3 του νόμου 3475 του 2006 και όχι την κατάστασή της από την παράγραφο 4γ του άρθρου 5, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν ανήκει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλά, εσύ. Στους μουσικούς των πανεπιστημίων θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω την αντίθεση, αλλά θέλω να σας πω ότι την βλέπω μικρόψυχη. Δεν άκουσα να ζητάτε από το Υπουργείο Παιδείας διορισμούς στα σχολεία γενικής παιδείας. Το ζήτημά μας δηλαδή είναι να στραφούν οι δύο ομάδες μουσικών, η μία που είναι των πανεπιστημίων και η άλλη που είναι εμπειροτέχνες ή οδιακοί, για το ποιοι θα διοριστούν στα μουσικά σχολεία, όταν υπάρχει ένα τεράστιο αίτημα από την ελληνική κοινωνία για να υπάρξουν μουσικοί στα σχολεία, γενικής παιδείας. Στον κύριο Μπόλαρη, καταρχάς, είπε ότι η συμπεριφορά μας είναι μικρόψυχη. Εμείς επανειλημμένως ζητούμε από το ΙΠΕΠΘ να ανοίξουν θέσεις. Επανειλημμένως έχουμε στείλει υπομνήματα, έχουμε στείλει εξώδικα, έχουμε κάνει δικαστικές ενέργειες και φτάνουμε επιτέλους μετά από 7,5 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση το Σεπτέμβρη, να έχουμε έναν ΑΣΕΠ για πανεπιστημιακούς μουσικούς για μόλις 120 θέσεις μετά από 7,5 χρόνια. Έτσι μας απάντησε η πολιτεία στην αύξηση των θέσεων. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε μια δυσκολία, παρόλο που τη ζητάμε την αύξηση των θέσεων, γιατί δεν ξέρουμε τελικά ποιοι θα τις καταλάβουν. Είπε ο κύριος Καλομήρης ότι προτεραιότητα έχουν οι πανεπιστημιακοί μουσικοί. Πού είναι αυτή η προτεραιότητα και δεν τη βλέπω, δεν ξέρω. Έχει να γίνει διορισμός πανεπιστημιακών από το 2004 και θα γίνει το 2009 για 120 θέσεις, κύριε Καλομήρη. Όχι, γιατί είπατε ότι έχει προτεραιότητα. Πού είναι η προτεραιότητα, δεν βλέπω. Αν τη βλέπετε εσείς, παρακαλώ να μου τη δείξετε. Απευθύνομαι και στην ΟΛΜΕΑ αυτή τη στιγμή, που στηρίζει αυτόν τον διορισμό των εμπειροτεχνών και των οδιακών μουσικών. Τα τμήματα του Ιωνίου και του Μακεδονίας παρέχουν όλες τις ειδικεύσεις που μπορούν να στελεχώσουν τα μουσικά σχολεία και της παραδοσιακής μουσικής και της βυζαντινής μουσικής. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει η εισρωή ατόμων χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο στην εκπαίδευση. Δεν βλέπω δηλαδή για ποιον λόγο μπορεί να συνεχίζει αυτή η ιστορία παρά μόνο για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Τώρα, ελπίζω να σας κάλυψα. Στον κύριο Παντούλα, που εισηγείται το διορισμό των εμπειροτεχνών μουσικών. Πράγματι έχουν ταλαιπωρηθεί. Δεν αντιλέγω. Το πρόβλημα είναι ότι πώς βρέθηκαν, αναρωτιέμαι, εγώ ξέρω δηλαδή, να διδάσκουν με άλλα πτυχία άλλα όργανα. Εξ όσων γνωρίζω, το 2003 που άλλαξε ο νόμος και δεν μπορούσαν πια να διδάσκουν λόγω της θέσης που είχαν στον πίνακα. Ήσασταν διευθυντής μάλλον στο Μουσικό Σχολείο των Ιωαννίνων, τότε θα το ξέρετε. Όταν άλλαξε ο νόμος και προτεραιότητα είχαν η πανεπιστημιακή μουσική, πάρα πολλοί από αυτούς που δίδασκαν βυζαντινή μουσική και διάφορα όργανα δήλωσαν με μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ότι γνωρίζουν να παίζουν παραδοσιακό κλαρίνο και αρχίσαν να αποκτούν προϋπηρεσία στο παραδοσιακό κλαρίνο. Ξέρω, ναι, ναι. Μην κάνετε διάλογο. Απαντήστε, κύριε Αγγελίδου. Τι εννοείται παραδοσιακό? Ζητήστε το λόγο από την Πρόεδρο. Το αμφισβητώ. Το ΤΕΗ Υπήρου βγάζει αποφύτους. Δεν γράφετε του κύριου Παντούλα προφανώς. Δεν διεκδικούμε διορισμό πανεπιστημιακών Παντούλα στα παραδοσιακά όργανα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο όταν μιλάμε για δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς.
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ο άνθρωπος έχει ολοκληρώσει την προσωπικότητά του, μπορεί να διαλέξει τον... Κύριε Αγγελίδου, ολοκληρώσατε. Συγχωρείτε. Τελειώστε, παρακαλώ. Κύριε Παντούλα. Συγχωρείτε. Κύριε Παντούλα, την άποψη την καταλάβαμε εμείς. Μου απαγορεύεται να συνεχίσω το... Τι να πω. Λοιπόν, επίσης όσον αφορά τον διορισμό των οδιακών μουσικών και των εμπειροτεχνών, έγιναν διαγωνισμοί το 1995, φεύγει ο κύριος Παντούλας δυστυχώς, το 1997 και το 2001. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αποτυχώντες αυτών των διαγωνισμών. Αν πει κανείς για τον διαγωνισμό του 2001 και τον διορισμό των 30μηνητών το 2006, το 70% των ανθρώπων που διορίστηκαν το 2006 ως 30μηνήτες οδιακοί ήταν αποτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2001 με βαθμολογία λιγότερη από 30. Σε έναν ΑΣΕΠ που το άριστα ήταν το 100. Λοιπόν, άνθρωποι που αξιολογήθηκαν και απέτυχαν διορίστηκαν το 2006 μέσα στο σπίτι τους. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε για την ένταση. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά θα ήταν λιγότερη ένταση.